Βαρύ πλήγμα στη λειτουργία της ΔΟΗ Ηρακλείου επέφερε η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης. Το κτίριο παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι και η επαναλειτουργία του φαίνεται αδύνατη πριν από την ερχόμενη Τετάρτη, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο της ΑΔΕ που βρέθηκε σήμερα εκτάκτος στο Ηράκλειο. Με στελέχη της ΑΔΕ από την Αθήνα για να συνεκτιμήσουν την κατάσταση και να παρέχουν και αυτοί από την πλευρά τους, καταρχάς το συντονισμό των ενεργειών και κατά δεύτερο λόγο την απαραίτητη χρηματοδότηση των εργασιών οι οποίες είναι υποχρεωτικό να γίνουν. Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, το πρόβλημα είναι γενικευμένο και δεν περιορίζεται στο χώρο όπου, όπως όλα δείχνουν, εκδηλώθηκε η εμπριστική επίθεση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει παροχή ρεύματος η υπηρεσία λόγω της ζημιάς, οπότε εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναλειτουργία. Οπότε δεν είναι θέμα ένα συγκεκριμένο τμήμα, είναι γενικότερο. Παράλληλα εξελίσσεται και η έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταστροφική πυρκαγιά, με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν στον εμπρισμό. Τα στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν εμπειριστική ενέργεια πίσω από την καταστροφή προκάλεσαν την αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΗ Ανατολικής Κρήτης. Με ανακοίνωσή τους καταδικάζουν κάθε τέτοια ενέργεια. Καταδικάζουμε προφανώς κάθε τέτοια ενέργεια, η οποία είναι εναντίον και είτε συναδέλφων διαζώσης είτε κατά των κτηριακών υποδομών. Και αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε είναι ότι τέτοιες ενέργειες δεν πετυχαίνουν ουσιαστικά τίποτα. Εικόνες από βίντεο που έχει στη διάθεσή του το ανακριτικό της πυροσβεστικής φαίνεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις τουλάχιστον ενός ατόμου. Το τζάμι της εξωτερικής πόρτας ήταν σπασμένο, που δεν ξέρουμε αν έσπασε από τη φωτιά και από τη θερμότητα, όπως και τα τζάμια που ήταν μπροστά στον γκισέ. Αυτά όλα είχαν σπάσει και ήταν μπροστά και κρεμόταν και κομμάτια της οροφής από πάνω. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο που ξέσπασε η φωτιά βρέθηκε μπετόνι που προφανώς περιείχε έφλεκτο υγρό, ένα σπασμένο τζάμι και πατημασιές στον τοίχο, από τον οποίο φαίνεται ότι σκαρφάλωσε τουλάχιστον ένα άτομο, είναι τα στοιχεία που ερευνούν οι αρχές. Ευτυχώς κανένας συνάδελφος και κανένας φορολογούμενος δεν έπαθε τίποτα και δεν ξέσπασε φωτιά ώρα που είχαμε κόσμο. Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη και αφού συνυπολογιστεί η εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης, θα υπάρχουν και ανακοινώσεις από την ΑΔΕ για το αν θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για όσους φορολογούμενους δεν μπορέσουν να εξυπηρετηθούν για επίγουσες εκκρεμότητες.